Ο Σύλλογος της Αναγέννησης είναι στη σημερινή συγκέντρωση, όπως ήμασταν και το 2022, όταν ξέσπασε μπροστά μας αυτή η σαπίλα, αυτή η μπόχα και συντάραξε την περιοχή. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους άλλους φορείς και την Ένωση Γονέων που πήρε την πρωτοβουλία και θέλουμε να φωνάξουμε δυνατά ότι αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να συγκαλυφθεί και κάθε ένα τέρας ξεχωριστά που συμμετείχε με πρώτο και καλύτερο τον παιδοβιαστή πρέπει να δικαστούν και να κλειστούν στη φυλακή. Πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δίκη, εμείς ως σύλλογος δικηγόροι δεν είμαστε. Όμως έχουν περάσει 2 χρόνια από όταν η γειτονιά έμαθε και είδε αυτά τα φρικιαστικά εγκλήματα και συμβάντα. Και θέλουμε να πούμε το εξής. Η κοινωνία αυτή που θέλει όλα να πουλούνται και όλα να αγοράζονται, δυστυχώς γεννάει πολλούς μύχους. Και δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς αυτό, μπορεί να γεννήσει και άλλα 12χρονα. Έχουμε λοιπόν αιτήματα. Έχουμε μια διέξοδο για να υψώσουμε ασπίδα προστασία στα παιδιά μας. Ποιο κοινωνικό λειτουργό και ποιο παιδοψυχολόγο στα σχολεία θα συναντήσουν τα παιδιά για να πάρουν βοήθεια. Ποια αλληλεγγύη και ποιους αγώνες θα συναντήσουν οι οικογένειες για να μην είναι μόνες τα αδιέξοδα. Ποιο τείχος, ποια οργή θα συναντήσουν απέναντί τους αυτές οι σάπιες αξίες και αυτά τα σάπια ιδανικά που οδηγούν οι γειτονιές να γεμίζουν με τέτοια φρίκη. Εδώ πέρα είναι ευθύνη μεγάλη. Αν θέλουμε να δούμε φως, να γίνουμε η σπίθα και μετά η πυρκαγιά που θα δώσει αυτό το φως. Γιατί βλέπουμε παντού, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής οικογενειακής ζωής και στη γειτονιά μας, ότι το κράτος να μην είναι σε θέση αυτό να το κάνει. Ό,τι και να ζητάμε, όχι, είναι κόστος. Απέναντι στις ανάγκες λοιπόν των παιδιών, των οικογενειών, των γειτονιών, υπάρχει αυτή, πολύ ευγενικά θα το πω, η τσιγκουνιά, που όλα τα βλέπει με άξονα το κόστος όφελος. Αυτό το κόστος όμως το πληρώνουμε στις γειτονιές, το πληρώνουν οι οικογένειες, το πληρώνουν τα παιδιά. Άρα, ασπίδα προστασίας πρέπει να γίνουν οι αγώνες μας, τα αιτήματά μας. Γιατί η γειτονιά μας, όπως και κάθε γειτονιά, δεν έχει μόνο μύχους και κυκλώματα και όλοι αυτοί πρέπει να ξεκουμπιστούν. Από ποιους? Έχει συλλόγους γονέων, έχει συλλόγους γειτονιάς, έχει την αναγέννηση, έχει αθλητικές ομάδες, γίνεται δουλειά μέσα στα σχολεία σε πολύ άσχημες συνθήκες, αλλά γίνεται. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να ενωθούν και πέρα από το τι νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει ο καθένας στον διπλανό του και να το κάνει αφού το νιώθει, πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο και τις αιτίες. Δεν γεννιούνται τέτοια κυκλώματα και τέτοια φρικιαστικά εγκλήματα από παρθενογένεση. Αυτή η πολιτική που όλα τα πουλάει και όλα τα αγοράζει, αυτή η σάπια κοινωνία και η σάπια θεσμή της είναι που γεννούν τέτοια πράγματα. Και πρέπει με τους αγώνες μας να στοχεύουμε αυτές τις αιτίες, να τους αναδεικνύουμε. Αυτά τα λίγα από το σύλλογό μας και το επόμενο διάστημα έχουμε μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο στο συγκεκριμένο να ξαναβγούμε στο δρόμο αν χρειαστεί, να φωνάξουμε, να εκδηλώσουμε την οργή μας αφού δεν έχουν αυτή η ντροπή, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, με τις οικογένειες, με τα σχολεία και με τις γειτονιές.